Δεν λέει να κοπάσει η μετασεισμική ακολουθία στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου με το σμήνος των σεισμών που σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες με ένταση ως και 4,5 ρίχτερ να προκαλεί αναστάτωση και πανικό. Το χαμηλό εστιακό βάθος έκανε αισθητές τις απανωτές δονήσεις σε ολόκληρη την Ανατολική Κρήτη. Έχει γίνει πολύ συχνό φαινόμενο και φοβόμαστε πάρα πολύ. Εγώ είμαι ψύχρωμος, αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιποι που φοβούνται. Πολύ, πάρα πολύ. Είναι πολύ έντονο το φαινόμενο. Έχω ένα τιμολόγιο, την ώρα που γίνεται πετάγομαι έξω, ναι. Γεμάτη η πλατεία βέβαια, εντάξει, νομίζω συνηθίζουμε τώρα τους σεισμούς πλέον, όσο παράξενο για μας φαίνεται, αλλά εντάξει, δύσκολο, τρομακτικό. Μικρός ήταν, καλά ήταν, εντάξει, συνηθίσαμε. Συνηθισμένοι είμαστε, με τόσο πλέον που ήσουν έχουν γίνει. Ο νέος χορός των Ρίχτερ ξεκίνησε στις 11 και 4 λεπτά το πρωί με μέγεθος 3,7. Ακολούθησε ισχυρότατη δόνηση στις 11 και 12 με τελικό εκτιμόμενο μέγεθος 4,5 Ρίχτερ. Στις 11 και 44 σημειώθηκε νέος σεισμός της τάξης του 3,8, ενώ στις 12 και 38 ήρθε το νέο ισχυρό ταρακούνημα με δόνηση της τάξης των 4,4 Ρίχτερ. Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε περίπου μια μισή ώρα σημειώθηκαν 13 δονήσεις με μέγεθος από 2,6 έως 4,5 ρίχτερ. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ, ήμασταν στο σπίτι, κουνηθήκαμε αρκετά. Αμέσως τρέξαμε για τα παιδιά μου, τα πάρουν τα παιδιά το σχολείο. Στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, οι Δήμοι Γόρτινας, Φεστού και Αρχανών Αστερουσίων εξέδωσαν αυτόματα ανακοινώσεις, αναστέλλοντας τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η αλήθεια είναι ότι τρομοκρατήθηκαν αρκετά και άρχισαν να τρέχουν. Βέβαια, είναι κάτι κακό αυτό τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, ευτυχώς όμως υπήρχε από τους καθηγητές ψυχραιμία, μας είπαν τι να κάνουμε, μπήκαμε κάτω από τα θρανία. Στο Ηράκλειο επικράτησε την πρώτη ώρα σύγχυση στις σχολικές μονάδες. Οι μαθητές έλαβαν οδηγίες να εκενώσουν τις αίθουσες και να παραμείνουν στα προάβλια. Η σχετική απόφαση για αναστολή των μαθημάτων ελήφθηκε και κοινοποιήθηκε λίγο πριν από τη λήξη του σχολικού προγράμματος. Νιώσαμε τον σεισμό και κάναμε τις προβλεπόμενες ενέργειες. Βγήκαμε έξω και τα παιδιά από την κάτω αυλή και εδώ και περιμένουμε τώρα οδηγίες να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, ήρθαμε να πάρουμε τον σεισμό. Το έχουμε συνηθίσει. Είναι καθαρά συνήθιο. Το δημοτικό δεν αφήνουν. Θα τα αφήσουν, λέει, 20 λεπτά έξω και μετά θα ξαναβάλουν. Φοβηθήκατε? Πάρα πολύ. Για προληπτικούς λόγους, οχήματα έκτακτης ανάγκης, όπως ο στόλος της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, απομακρύνθηκαν από στεγασμένα σημεία και βρίσκονται σε ετοιμότητα σε ανοιχτούς χώρους.